Να το κάνανε και τώρα. Ναι. Να καταψηφίσουν τι αμαντικές δαπάνε. Και να κάνει ειδική αναφορά ο κ. Σύπρας, Όπου έκανε κριτική στο γιατί κάναμε αυτέ τι αμυντικέ δαπάνε. Ναι. Το τονίζω. Με έχοντα τη στάση τη Τουρκία. Έχουμε δει τι περάσαμε τα τελευταία χρόνια με την Τουρκία, έχοντα σαν δεδομένο ότι οι αμυντικέ δαπάνε είναι απολύτω παγωμένε για χρόνια, mm -hmm. και έχοντα σαν δεδομένο ότι αυτέ οι αμυντικέ δαπάνε πηγαίνουν σε συνδυασμό και σε συνεργα... συνεργασία με την οικοδόμηση μια ευρύτερη αμυντική στρατηγική συμφωνία με τη Γαλλία. Mm -hmm. Κάνει λοιπόν η αξιωματική αντιπολίτευση την επιλογή να πάει απέναντι σε αυτέ τι κεντρικέ επιλογέ. Oh, right. Και αυτή είναι μια επιλογή που δεν την κάνει η άλλη αντιπολίτευση. Δεν μιλώ mm -hmm. τώρα για το Κουκουέ, mm -hmm. γιατί το Κουκουέ έχει μια γενικότερη, α το πω, αρνητική στάση σε αυτά τα ζητήματα. Αλλά δεν την κάνει ο Βελόπουλο, δεν την κάνει το Κινάλ. Άρα, άλλα κόμματα τη αντιπολίτευση στην πραγματικότητα καταλαβαίνουν την αναγκαιότητα mm -hmm. αυτών των δαπανών, αλλά και αυτή τη ευρύτερη στρατηγική. Εκεί λοιπόν είναι η αναφορά ότι οικοδομείται ένα εθνικό μέτωπο απέναντι στην Τουρκία. Και πρέπει να εγώ να πω κάτι και κλείνω. Κάτι Δεν θα έπρεπε να απασχολήσει τον κύριο Τσίπρα ότι οι δηλώσει του επενούνται και αξιοποιούνται σήμερα από τα τουρκικά μέσα ενημέρωση.